Καλωσορίζουμε τον πρέσβη της Παλαιστίνης, με τον οποίο άλλωστε συναντιόμαστε πάρα πολλές φορές στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που γίνονται από τον ελληνικό λαό με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Εμείς δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις, γιατί ίσες αποστάσεις διευκολύνουν αυτό το απετρόπαιο έγκλημα που γίνεται σήμερα και που είναι η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Αλήθεια, ένας λαός που 70 χρόνια σχεδόν βρίσκεται υπό την κατοχή του Ισραηλινού κράτους, ένας λαός που έχουν σκοτωθεί 100.000 Παλαιστίνοι όλα αυτά τα χρόνια από τις κατοχικές Ισραηλινές δυνάμεις, ένας λαός ο οποίος αγωνίζεται για τι πράγμα, αλήθεια? Για να αποκτήσει πατρίδα. Και μάλιστα η τραγική αντίφαση είναι, για όσους μιλάνε για το διεθνές δίκαιο, ότι υπάρχουν πάνω από 600 αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες το Ισραήλ τις έχει γράψει στα παλιά του τα παπούτσια, κάνοντας επικισμό, βομβαρδίζοντας, δολοφονώντας. Έχουν στήσει πατού μπλόκα, όποιος δεν έχει πάει δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς ζει αυτός ο λαός. Και υποστηρίζουμε το δικαίωμα των λαών, και μια και μιλάμε τώρα του Παλαιστινιακού, να αγωνίζεται και να παλεύει δι' όλων των μέσων για την ελευθερία του, για να μπορέσει επιτέλους να αποκτήσει τη δική του πατρίδα. Ο ελληνικός λαός, κύριε πρέσβη, στη συντριπτική πλειοψηφία του, και ας λένε ότι θέλουν τα άλλα κόμματα, τάσεται με το πλευρό των Παλαιστινίων. Είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτοάμυνα του Ισραήλ και το δικαίωμα της αυτοάμυνας? Πού το βρήκατε γραμμένο? Με τα fake news που έχει βγάλει ο Ισραηλινός στρατός και το κράτος του Ισραήλ? Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με τη Χαμάς, ούτε πολιτική, ούτε ιδεολογική, ούτε τίποτα. Αλλά εδώ πολεμάει ο Παλαιστινιακός λαός με το Ισραήλ. Είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για αυτοάμυνα με 10.000 νεκρούς από βομβαρδισμούς, από επιχειρήσεις ξηράς θάλασσας και αέρος? Είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτοάμυνα με 4.000 παιδιά νεκρά και 1.500 αγνοούμενα κάτω από τα ερείπια? Πόση άλλη απανθρωπιά μπορεί να υπάρξει? Τι αναλογική απάντηση? Και επειδή λοιπόν πολλοί μιλάνε για τις σφαγές που έγιναν, ξέρετε, το ψέμα έχει κοντά ποδαριά. Πού είναι η σφαγή των νηπίων που είπαν από τη Χαμάς? Οι ίδιοι Ισραηλινοί είπαν ότι δεν είδαν τέτοιο πράγμα. Η δημοσιογράφος που το έβγαλε και αναπαρήχθη σε όλο τον κόσμο, διαβάστε να δείτε τι έγινε, είπε ότι εγώ δεν έχω άμεση εικόνα, κάποιος Ισραηλινός στρατιώτης μου το είπε. Αυτό που παρουσιάσαν τα παιδιά σε ένα κλουβί που τα μεταφέρει δίθεν η Χαμάς ήταν από τη Συρία το 2004 και δεν έχει καμία σχέση. Τρίτο θέμα να πούμε για όλα αυτά τα fake news. Αυτά που παρουσιάσαν περί σφαγής και δολοφονίας από τη Χαμάς, όχι ότι δεν γίνονται ακρότητες, έτσι είμαστε καθαροί που δεν συμφωνούμε. Αυτή όμως η εικόνα που παρουσιάσαν ήταν από τις σφαγές που έκανε ο ISIS πριν από πολλά χρόνια. Και αυτά τα παρουσιάζουν για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη όπως θέλουν. Όμως δεν μασάει ο ελληνικός λαός. Εμείς παλεύουμε και υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα το δίκαιο των Παλαιστινίων να αγωνίζονται για τη δική τους πατρίδα, και όσοι επικαλούνται τα ψηφίσματα και τώρα μιλούν για λύση του Παλαιστινιακού, γενικά του προβλήματος εκεί, με δύο κράτη, ανεξάρτητα, πραγματικά ανεξάρτητα, και μιλάμε για την Παλαιστίνη τώρα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ας μας πούν τόσα χρόνια που δολοφονεί ασύστολα το Ισραήλ, που έχει αποκλείσει μια πόλη 2,5 εκατομμυρίων, χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, που σκότωνε παιδιά, γυναίκες, ελεύθεροι σκοπευτές. Δεν τα διαβάζετε αυτά? Καθημερινά είναι
Δεν μπορεί λοιπόν να καθαγιάζεται και να κρατούνται ίσες αποστάσεις από τους δολοφόνους των λαών με τα θύματα τους. Εμείς θα συνεχίσουμε και την Κυριακή στις 11 η ώρα θα πλημμυρίσει και πάλι το Σύνταγμα και όλη η Ελλάδα με διαδηλωτές που θα φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Ή θα είσαι με τους λαούς που αγωνίζονται για την ελευθερία τους ή θα είσαι με τους δολοφόνους. Εμείς με τους δολοφόνους. Εμείς ήμασταν και είμαστε πάντα στο πλευρό των λαών που αγωνίζονται. Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των παρεμβάσεων.